εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ για να συζητήσουμε λίγο αυτά τα μέτρα. Θα πάμε. Να δούμε τώρα την νέα οδηγία του Παγκόσμιου, τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι οι υγιείς ενήλικες δεν χρειάζονται επιπλέον δόση για την νόσο COVID-19. Ο κύριος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθέατες. Καιρό να τα πούμε, κύριε Καραγιάννη. Τέλος τις ενισχυτικές δόσεις. Χαιρόμαστε που δεν σας ακούμε. Ευτυχώς. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, αυτό το τέλος στην ενισχυτική δόση αποφασίστηκε γιατί κρίθηκε ότι μπορεί πλέον να είναι μικρό το όφελος από μια επιπλέον δόση κατά της νόσου. Θεωρώ ότι αυτόν βασίζεται σε δύο λόγους. Αυτόν που έχει πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι τα παιδιά από 6 μηνών μέχρι 17 δεν χρειάζονται να εμβολιάζονται. Και αυτόν βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με υπόπαραλλαγές της όμικρον, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα παθογόνες. Mm-hmm. Τα μικρά παιδιά και τα πιο μεγάλα παιδιά δεν νοσοβαριά, δεν βλέπουμε το σύνδρομο εκείνων που βλέπαμε και υπήρξαν κάποιες εισαγωγές και στο μακάριο με τα αρχικά στελέχη του ιού. Mm-hmm. Και δεύτερον, φαίνεται ότι λόγω των εμβολιασμών και το γεγονός ότι πολλοίς κόσμος νόσησε, αυτή η υβριδική ανοσία έχει βοηθήσει στο να μην βλέπουμε αύξηση των νοσηλιών. Κατά κρίδια οι νοσηλίες κρατούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι στους ηλικιωμένους να έχουμε λοιμώξεις και οι περισσότεροι από τους θανάτους που έχουμε κάθε εβδομάδα είναι σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Επομένως, εκείνο που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αυτοί είναι που χρήζουν να κάνουν τις ενισχυτικές δόσεις. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τα εμβόλια. Αντιθέτως, έτσι για να πω και εγώ την ανησυχία μου για αυτό, είναι ότι εάν πέσει στην κοινότητα η ανοσία με την πάροδο του χρόνου, μπορεί ο ιός να κάνει ξανά την εμφάνισή του έτσι πιο μαζικά. Δεν πρόκειται να φύγει, θα έχουμε εξάρσεις από καιρού εις καιρού, αλλά ενός αυτών το τείχος ανοσίας είναι υψηλό, δεν θα μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Μάλιστα. Mm. Αυτό όπως μας είπατε όμως, κύριε Καραγιάννη, οφείλεται στις υποπαραλλαγές, οι οποίες δεν κρίνονται ότι είναι ιδιαίτερα νοσηρές. Οπότε μόνο για τις ομάδες αυτές των ανοσοκατασταλμένων και για τις ομάδες των ατόμων της τρίτης ηλικίας συστήνεται, υπάρχει σύσταση για επιπλέον δόση? Αυτή τη στιγμή όχι. Εκείνο που ελπίζουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα πει αργά ή γρήγορα είναι ότι αυτά τα άτομα θα πρέπει να εμβολιάζονται τουλάχιστον το φθινόπωρο. Και ελπίζουμε εμβόλια τα οποία θα είναι πιο αποτελεσματικά και η ανοσία η οποία παράγουν να διαρκεί περισσότερον των 6 μηνών. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση του εμβολίου της γρήπης, να γίνεται μόνο έναν εμβόλιο ένα έτος. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.